Μη Θεέμη. Τι <Κι> κάνει, Θεέμη. Είμαι καλά, πώ είσαι. Ε, καλά. Το σκυλί σου ξύνεται. Ο λαμπρό. Τσιμπούρια. Ελ... Γεια σου, Ελπίδα. ελπίδα. Καλά, καλησπέρα. Καλά είσαι. Το δικό σου γκολφό σου δεν ξύνεται. Ε, και αυτή η τσιμπούρια. Τι <Κι> νομίζω ότι. Βρε λαμπρό ήρθε τώρα και σου λέει ότι έχει τσιμπούρια. Λάμπρο. Βρε αγόρι μου γλυκό. Καλό. Έλα εδώ. Πώ είσαι, Καλά είμαι εσύ. Καλά, έχω πολύ καιρό να σε εδώ, Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Ε, σωθήκαμε. Ε, Για ε, κανένα δύο χρονάκια σωθήκαμε. <laughs> <laughs> τώρα αρχίζει η κατρακύλα πάλι. <laughs> 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 ναι, αλήθεια είναι ότι να ξέρει ότι η χρυμπή που έχουμε κάνει στο παρελθόν μαζί εδώ στο ναι, δε δε. και έχει γράψει ιστορία. Ε, ναι, αυτά, αυτά, δεν θέλω. Δεν αυτά. θέλω να γράφω ιστορία. Δεν θέλω να γράψω δεν λοιπόν, δεν ιστορία. Έχω, πάρει, έχω κάνει New Year's Resolution. Ναι. Και δεν θα απαντήσω σε τίποτα από αυτά τα σαχλά που ρωτά. Τι ρωτάω σαχλό εγώ. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Πε μου μια ερώτηση. Όλε οι ερωτήσει σου, αυτέ ειδικά στο αποχωρητήριο, όχι στο ομολογητήριο, <laughs> <laughs> είναι πολύ. σεξουαλικέ, βέβαια, παιδί μου. Θα ήθελα λιγάκι τώρα μεγάλο. Δεν μεγαλώνοντας... είσαι υγιή άνθρωπο, δεν κάνει σεξ. Όχι. Το κόψε. Τι εννοεί, έχει κόψει το Τι σεξ. Ε, θεωρώ... Τι το σεξ. Όλοι, παιδί μου, έχω κόψει το σεξ. Θεωρώ πάντω ότι είναι και λίγο υπερεκτιμημένο. Το σεξ. Βέβαια. Δεν είναι απόλαυση. Ο έρωτα δεν είναι υπερεκτιμημένο. Με, όταν είναι όλα τι... στην υπερβολή του μπορεί, αλλά και ο έρωτα και το σεξ νομίζω ότι είναι αναγκαία. Τα θέλουμε στη ζωή μα, τα θέλουμε. Μπορείς, δηλαδή, δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιο χωρί σεξ. Μπορεί προφανώ. Πρα... Αλλά θεωρώ ότι είναι ωραίο. Αυτό εννοώ. Α, αν μπορεί να το έχει, γιατί να μην το έχει. Πήγε, πήγε. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά πραγματικά σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο μα, δεν θεωρεί δηλαδή και μεγαλώνοντα ο άνθρωπο και οριμάζοντα ενδεχομένω, όχι εσύ, ο μέσο όρο, ότι κάπω α πούμε βάζει άλλε προτεραιότητε στα πράγματα. Πάντα υπάρχουν, ναι, σαφώ, μεγαλώνουμε α, και αλλάζουμε. Α. Αλλά άλλο το να κόβουμε το σεξ, έτσι όπω το λε, τέλο το σεξ, και άλλο το να υπάρχει το σεξ στη ζωή μα. Τέλο πάντων. Να τολμήσω να ρωτήσω για τον νερό τα φυγά. Βεβαίω, για τον νερό τα φυγά πάρα πολλά Πες πράγματα. Πε για τον ρόλο λοιπόν. Τι για την ελπίδα. Mm. Ελπίδα. Παρακαλώ. Στον ρόλο μου με λένε ελπίδα. Ο νερό τα φυγά λοιπόν είναι ένα σύριαλ στο Είμαστε στο ίδιο κομμάτι. Το κανάλι. οποίο έχει και πολύ φανατικό κοινό. Έχει πολύ φανατικό κοινό. Έχει ισχύει. και πολύ και έχει και φανατικό, κοινό. Φανατικό κοινό, κοινό ισχύει. Ισχύ. Ναι. Ε, πάμε πάρα πολύ καλά. Εκεί δεν νομίζω είναι μια κλασική ιστορία τη αγάπη του έρωτα του ανεκπλήρωτου που βρίσκει εμπόδια. Ξεκινάει με την ιστορία του Μάρκου και τη Αλεξάνδρα. Αυτό είναι ο κεντρικό άξονα. Πώ δύο παιδιά που θα μπορούσαν όλα τα πράγματα στη ζωή του να είναι ρε παιδί μου πολύ ρόδινα. Πώ κάτι γίνεται, πάντα κάτι πάει στραβά και δεν βρίσκουν την ευτυχία. Μαρία, την αγαπά τηλεόραση. Κάνει τηλεόραση πολύ. Όχι ότι δεν κάνει θέατρο, αλλά την τηλεόραση έχω την εντύπωση ότι είναι ένα μέσο το οποίο το κουστάρει πάρα πολύ. Κοίτα, όλα τα γουστάρω πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι την αγαπάω πολύ την τηλεόραση. Τώρα είχα και δύο χρόνια να κάνω νομίζω, οπότε μου είχε λείψει κιόλα. Πώ του συμπεριφέρεσαι εκεί στο γύρισμα, Γιατί βλέπω εδώ πέρα μπήκε μέσα μπουκαρέ. Φαντάζομαι ότι θα είσαι λίγο φόβο και τρόμο. Ήρθε η Μαρία, παιδιά. Πω βουντόλο θα τα διαλύσω όλα. Πρώτον. Ε, και το α... πρωί συμβαίνει αυτό. Γιατί εδώ στο άφηγα και είμαστε βράδυ, και το πρωί το κάνει αυτό. Δηλαδή με την τζίμπλα στο μάτι, 7 το πρωί, 8 ας πούμε, μπαίνει μέσα. Δεν είμαι καταρχά 7-8 το πρωί. Τα σύρελ έχουν όρτινο πρωί, γι' αυτό το λέω. Κοίτα να δει, εγώ λοιπόν πάω στο σύρελε. Συνήθω 10.30. Ναι, έχω ξυπνήσει 6 παρά 20. Τώρα οι άλλοι νομίζουν τώρα ότι θα πάει η άλλη κοπέλα. Αλλά ο Στάθη που είναι μαζί σου στο ραδιόφωνο τρώει όλη την τσίτα, όλη στο κεφάλι. Ο Στάθη. Τον αποτρελαίνει. Στά... Το καταλαβαίνω. Τον άνθρωπο κάποιε φορέ δεν μιλάει γιατί δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορεί να πει κάτι. Ο Στάθη ο Χριστοφορίδη είναι ένα έγκλημα το οποίο είναι μεταμφιασμένο με αυτό το αγνό προσωπάκι με τα μπλε ματάκια. Ε, ναι. Και φαίνεται ότι υποφέρει μαζί σου. Δεν ξέρω το προσωπάκι, δεν τον έχω δει προσωπικά. Αλλά ε, τον έχω ακούσει μόνο τη φωνή του ξέρω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι άγιο. Άγιο. Oh, είναι. Είναι ναι. Ναι. Είναι ο Σαντανά. Έχει ένα ίδιας. δίπλα του και κάθε <laughs> μέρα <laughs> απλά ωραία. του ξεσουμπίζει. Λέγαμε λοιπόν ότι πάω στο γύρισμα. Για το, για το ωράριο λέγαμε. Ναι. Αυτοί νομίζουν τώρα ότι επειδή έχω ξυπνήσει εγώ 6 παρά 20, ίσω θα είμαι λίγο σε πιο κατατονία. Εγώ για να αντέξω επειδή έχω, έχω ξυπνήσει 6 παρά 20 και έχω κοιμηθεί, ξέρω, 11.30, 12, 12.30, είμαι full ενέργεια. Το αγαπά το ραδιόφωνο πάντω, γιατί είχε κάνει και στο παρελθόν. Πολλά χρόνια έχω κάνει ραδιόφωνο. Και κάνει νομίζω και πολύ πρωινό. Έχω κάνει αρκετέ φορέ πρωί. Με τον Άρη τον το τον και το φίλο μου δεν είχε κάνει ναι, στο παρελθόν. Και την που... Είναι σαν να είναι το ραδιόφωνο εραστή μου και να είμαι παντεμένη με το ηθοποιηλίκι. Mm. Εγώ πάντοτε έτσι το. Δηλαδή, ξέρεις, ερχόταν και έφευγε το ραδιόφωνο από τη ζωή μου χωρί να το. Τι γελά πάλι. <laughs> <laughs> είσαι χαρούμενο. Ε, δημούσε τα καλά σου. <laughs> Τι θε εκεί τώρα, Μουντρούχο. <laughs> Σκόμα γελάω. Ναι. Δεν γελάω. Για να είσαι το και λίγο Μουντρούχο, μήπω το προτιμώ. Α, καλύτερο είναι. Για δοκίμασε λίγο αυτό. Για <Κι> πάντα το δούμε και έτσι. Παιδιά μπορείτε να φανταστείτε τη Μαρία Κωνσταντάκη να δούμε ένα τρέλερ survivor. Τι <Κι> τρέλερ survivor. Να ήμουν στο survivor. Όχι, να ήμουν εγώ. Είχα φύγει όχι από την πρώτη ψηφοφορία. Είχανε απαιτήσει όχι, οι όχι, να δω. θέλω να σε από εδώ δω να... Δω, θέλω να, να, γίνει σ... μια έξτρα ψηφοφορία για να φύγω. Οι τηλεθεατές σε κρατούσαν. Θέλω να σε δω, να, τι... να σε έβλεπα να έβγαινε από τη βάρκα και να λέει «γεια σας φίλοι μου». <laughs> θα τους έβλεπες όλους να, να ορμάγανε στο, στο, νερό, στα βουνά, όπου, όπου, όπου και να είναι για να ξεφύγουν. Δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό νομίζω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που Εγώ κάνω. Εγώ νομίζω θα μπορούσε. Μου είχαν κάνει πρόταση στο πρώτο. Πιο πρώτο απ' όλα. αυτό, με τον Τάνο. Α, έχασε το πρώτο, ε. ήταν πολύ δυνατό αυτό. Τον ναι, έκανα θέατρο και γενικά ήταν πολύ. Δεν δε, δε θα το σκεφτόμουν ποτέ σαν συνθήκη. Θα έπρεπε... Το μετάνιωσε μετά που έγινε, καθόλου... που έκανε 70% τηλεφέαση. Όχι. Όχι. Ε, νομίζω ότι θα έπρεπε να φτάσω σε ένα σημείο που να μην έχω καθόλου δουλειά και να πεινάω πάρα πολύ. Το οποίο βέβαια μπορεί να συμβεί να μην έχω δουλειά, αλλά να πεινάω πάρα πολύ δεν νομίζω γιατί έχω τη μάνα μου. Θα μου μαγειρέψει να πει το φα. Πιστεύω ότι θα ήμουν τόσο αντιπαθητική. Θα βγαίνω τόσο πολύ Λάχος, θα, δι αυτός... θα διαφωνήσω σε αυτό. Γιατί πιστεύω ότι θα μου βάρε η, η... η όλα... πείνα. Εντάξει, σε όλου δεν βάρε η πείνα όμω. Δεν είναι ότι είσαι ναι. βάρη μόνο σε σένα. Και επίση όλη αυτή η συνθήκη. Τώρα το κοιμάσαι και να περπατάνε τα ποντίκια και όλα. Νομίζω ότι θα, θα μου βγαίνει πάρα πολύ γκρίνια, θα μου βγαίνει πάρα πολύ. Θα ήμουν αντιπαθητική. Άκουσε με λιγάκι, με ξέρω λίγο καλύτερα από σένα. <laughs> νομίζω ότι δεν είναι. Θα μου βγαίνει πολύ κακό σε αυτό. <laughs> το έχει <είχε> παρακολουθήσει το <laughs> πρώτο, φαντάζομαι. ναι. το πρώτο ναι. Εκείνο μόνο. Ε, Τόσα και χρόνια. μετά. Όχι, το πρώτο ήμουν πολύ φανατική. Α. Δηλαδή θυμάμαι ότι στην πραγματικότητα διάβαζα περισσότερο Twitter. Θέατρο δεν έχει τώρα. Είχα και τελείωσε, τελείωσε το... αυτό. Λέω. Ναι, ναι, ναι. Οπότε Έχι, είναι έχεις κάτι στα καριά να γίνει πριν το καλοκαίρι ή όχι? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όσο υπάρχει δηλαδή το σύριαλ, είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσω και πρόβες θεατρικές και σύριαλ και πρωινό ε, ξύπνημα. Μαράκι, σα έχουν ενημερώσει τι θα γίνει την επόμενη σεζόν, γιατί φαντάζομαι ότι επειδή πάει, πάει πάρα πολύ καλά, θα συνεχιστεί. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω κάτι επισήμω, αλλά φαντάζομαι ότι όταν θα είναι. Ε, ε, Φημολογείται ότι πάει, επειδή πάει πάρα πολύ καλά, ακριβώ ότι θα υπάρξει και δεύτερη σεζόν. Αλλά το, δεν λογικό, κάτι το τί. λογικό αυτό είναι. Το λογικό αυτό είναι. Αλλά ξέρει τώρα πώ είναι αυτά τα πράγματα στην τηλεόραση. Πε μου για την εμπειρία σου για όλο αυτό που έκανε με τα απίστευτα χιλιόμετρα. Για κατά... το μαραθώνιο. Ναι, Χωρί πλάκα, πολύ σε χάρηκα που το κατάφερε. Καλά, δεν υπήρχε πιθανότητα από τη στιγμή που ξεκίνησα, δεν υπήρχε πιθανότητα να μην τα καταφέρω. Γιατί βρε Μαρία μου, μπορεί το σώμα σου να μην άντεχε και να έλεγε σταματά. Οκ, okay, καταλαβαίνω πώ το λε. Δεν υπήρχε πιθανότητα να σταματά. Είχα κάνει όλε τι εξετάσει τι ιατρικέ, ούτω ή άλλω. Ήμουνα σε εξαιρετική κατάσταση ένα χρόνο πίσω, τώρα δεν ξέρω. Αλλά ένα χρόνο ε, δεν πίσω... είναι παλιό αυτό, αυτό έγινε πέρσι, δεν δηλαδή, έγινε πότε. Αυτό λέω ότι πέρσι ήμουνα σε εξαιρετική κατάσταση. Πότε Α... έγινε ακριβώ, τι μισέ μα. Έγινε τον Οκτώβριο, τέλο Οκτωβρίου του 2021. Ένα. ένα. Μέχρι να φτάσω να κάνουμε την εκκίνηση, είχα παραιτηθεί τρει φορέ. Τι εννοεί. Είχα παραιτηθεί τρει φορέ από το project. Τρει-τέσσερι φορέ. Γιατί? Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πόσα χιλιόμετρα ήταν. 210. Όπο! 42 την ημέρα για πέντε μέρε. Από τον Άφλιο ξεκινήσαμε και φτάσαμε Αθήνα. Οπότε θέλω να σου πω ότι όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν ξεκίνησα που έπρεπε να ξεκινήσω προπόνηση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, γιατί το κλείσαμε Απρίλιο-Μάιο, έκανα τι εξετάσει. Ε, Καταρχά έπαθα μια μέρα θερμοπληξία στο πάρκο. Γιατί είχα βγει εγώ και καλά μετά το ραδιόφωνο να τρέξω και έπαθα θερμοπληξία. Οπότε είχα παραιτηθεί τρει-τέσσερι φορέ από το project από τον τότε διευθυντή, μα τον Αλέξη τον Καρακατσάνη, ο οποίο μου έλεγε: Κανένα πρόβλημα, θα πάρει εσύ την κυρία Τριφωνίδου να τη το πει. Πού να πάρω τώρα εγώ την κυρία τη φωνή, από, τη φλόγα. από τη φλόγα. Γιατί, γιατί όλο αυτό έγινε το πράγμα για τη φλόγα, έγινε για τη φλόγα. Βέβαια. Για να, να ενημερωθεί ο κόσμο για τη φλόγα, για το έργο που κάνει και ταυτόχρονα. Ποιο να... είχε είναι... την ιδέα, εσύ. Ο Αλέξης Καρακατσάνη. Ο διευθυντή τότε mm. του ρυθμού. Mm. Του Ιζη. ρυθμού και Ιζη. Ναι ναι ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ο διευθυντή μα τότε. Ήταν ένα project το οποίο το πιστεύω πάρα πολύ. Και πίστευε ότι πρέπει να το κάνουμε. Εγώ στην αρχή ξέρει, είπα: Ωα, φανταστικό, καλά, τρομερή ιδέα. Για καλό σκοπό, καταπληκτικό. Και με το που αρχίζουμε να κάνουμε τι προπονεί, λέω: Καλά, με τίποτα. Γιατί τι γυμνάζομαι, εγώ βαριέμαι πάρα πολύ τη γυμναστική. Για μένα αυτό το πράγμα, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά, ο κόσμο πραγματικά στήριξε πάρα πολύ τη μεσόκοπη που πήγε να περπατήσει όλα αυτά τα χειρότερα. Δηλαδή, μεσόκοπη. Όχι, 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 μα αυτό ήταν το κόνσεπτ. Το κόνσεπτ ήταν. Concept να... Τι ήταν, να πάει μεσόκοπη να περπατήσει. Ναι. Ναι. το κόνσεπτ. Δεν ήταν το κόνσεπτ να πάει ένα νέο παιδί 20-25 χρόνων που ασχολείται με τον αθλητισμό. Θεωρώ ότι θα το θυμάμαι σαν στη ζωή μου, γιατί επειδή πίστευα ότι δεν θα τα καταφέρω στην αρχή, όταν τι φορέ που είχα, παραιτηθεί, έλεγα δεν θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω. Τώρα, όταν. Στη μετέπειτα εποχή, όταν σκέφτομαι κάτι ότι δεν θα τα καταφέρω, λέω: Μιλήσει μαλακίε, αφού έκανε το μαραθώνιο. Και είναι πολύ κομικό σημείο. Ε, για σε μένα. αυτό φαντάζομαι θα το έχει πάντα πολύ παράσιμο θα είναι αυτό που έχει καταφέρει. Πολύ ναι, υγιει. περισσότερο γιατί ξεπερνά τα όρια του εαυτού σου και γιατί τελικά δεν ξέρει πόσε είναι οι δυνατότητέ σου και ποιε είναι οι δυνατότητε. Γιατί σου. το λένε, δεν το λένε, ότι δεν, δεν έχουμε ιδέα το τι δυνάμει έχουμε μέσα ακριβώς, μα. Ακριβώ. Και έχει... βοηθήσαμε πάρα πολύ και τη φλόγα και ήταν γενικώ πάρα πολύ ωραία και ήταν πολύ συγκινητικά και πήγε καλά. Πόσε μέρε μετά, off. Την επόμενη μέρα είχα μία παρουσίαση που φορούσα 12 από το Βεβαίω. Και έκανα δύο ώρε παρουσίαση με 12. Δοδεκα... Δε... Τη μέρα που τελείωσα ήταν από την επόμενη μέρα, σαν να μην τον είχα κάνει ποτέ. Ε, Εξαιτία τη καλή ψυχολογία που είχα ότι τα κατάφερα. Ήταν σαν να μην τον είχα κάνει. Απλά είχα πάρα πολλέ φουσκάλε κάτω στα πόδια μου, στα δάχτυλά μου. Τρομερέ φουσκάλε. Έφυγε και ένα νύχη. wow, αλήθεια λε. Ναι, ρε, μιλάμε για πολύ καταπώνηση. Εγώ τώρα έχω και ένα πρόβλημα. Πρόσεχε να δει τώρα. Όταν ήμουν μικρή, είχα πλατή ποδία. Τώρα δεν έχει. Μετά η μαμά μου βάλε κάτι παπουτσάκια. Τα γνωστά, τα, ορθο, τα ορθοπαιδικά. Ακριβώ. Και, και μάρκα. μετά, μάλλον, δεν ξέρω να τσέκαρε τι γίνεται με το θέμα. Και έχω κάτω τώρα πολύ μεγάλη καμάρα και δεν πατάει το πόδι μου κάτω στην καμάρα καθόλου. Άρα το πρόβλημα εξαφανίστηκε και έγινε το ανάποδο. ναι, η μανούλα. Εξαφανίστηκε η πλατιποδία και έγινε από την άλλη. Ακριβώ και έγινε κύκνο. Λοιπόν, πρόσεξε. <laughs> λοιπόν, από τον πλατίποδα έγινε κύκνο. Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν πατάει λοιπόν, το ποδαράκι εδώ πέρα κάτω, πατάνε πάρα πολύ. Όλο μου το βάρο πέφτει μπροστά στα δάχτυλα. Οπότε καταλαβαίνει τι γινόταν εκεί με τι φουσκάλε. Ήταν το μόνο που με είχε δυσκολέψει. Καλά, γιατί εντάξει, γιατί είχα, πίσω, είχα γιατρό, είχα Φυσ... ημέρα, γιατί είχα ομάδα από πίσω. Έτσι είχα γιατρό, είχα φυσικοθεραπευτή. Κάναμε γύρω στι δύο ώρε την ημέρα που Γιατί ομάδα από πίσω. Τι ομαδα makeup, μαλλιά, <laughs> styling. <laughs> <laughs> ναι, 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 ναι. Ήταν το κοσταντάκι τι <laughs> <team>. Ήταν αυτό. <laughs> από ναι, 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 ναι. <laughs> πίσω με τα, με τα σπρέι και τα τέτοια. <laughs> το βράδυ σταματούσα και κοιμόσουν να πού. Στο τροχόσπιτο. Ε, Πήγα ένα τροχόσπιτο που είχε πάει έξω και ένα μπάνερο μαραθώνιο τη Μαρία και κοιμόμασταν εκεί με τη φίλη μου την Ελίνα Τη Μάλαμα, την ηθοποιότητα τη συνάδελφό μα που είναι και στο, τώρα στο Θωμόπουλο, το Σύριαλ, okay. τη δική μα οικογένεια, που είναι πολύ φίλη μου και την είχα φέρει εκεί πέρα για να ασχολείται με τα social media. Γιατί δεν αυτή φαντάζομαι η ξαψερή δεν ε, περπατούσε, αυτή πηγαίνει με το τροχό σπίτι. Όλη η ομάδα ξεκίνησε και περπατήσανε μαζί μου την πρώτη μέρα. Και αντίο. Μετά αποδεκατιστήκαν οι κακομίδε γιατί αυτοί δεν είχαν την ιατρική φροντίδα που είχα εγώ και την φυσικοθεραπεία. Ούτε τι φουσκάλε σου. Α, ναι, και έτσι ακριβώ μετά τι υπόλοιπε μέρε δεν περπατούσε. Δηλαδή τώρα τον πόνει μέση, τον άλλο τον πόνεσε το γόνατο και μετά συνέχισα μόνη μου εγώ με του οδηγού. Ένα Να φέρω μία φιλενάδο στην παρέα. Βεβαίω. Ε. Μπα και. και... και... Δεν το παιδί μου, να φτιάξει λίγο ατμόσφαιρα. Γιατί τώρα έχω στο μυαλό μου φουσκάλε και τέτοια κτλ. Να και τέτοια φτιάξει ατμόσφαιρα. Αλλά μου το παρουσίασε σαν να μην ξέρω ποια θα φέρει. Πού να ξέρω αν ξέρει ποια θα φέρω. Ε, ξέρω ποια θα φέρω. Ποια θα φέρω. Ποια θα φέρω.